Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, θα παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο και ο στόχος μας είναι να πάρουμε τη νίκη. Μέχρι τώρα παίζουμε με μια καλή ομάδα, όπως είναι και οι 5 πρωταθλητές, και για μένα είναι, όπως και για όλο τον κόσμο, ο πρωταθλητής είναι πρωταθλητής, πρέπει να βγαίνει κατηγορία, είτε είναι στη Γάμα Εθνική, είτε είναι στο Άλφα Τοπικό, είτε στη Β, παντού. Αυτό που κοιτάμε εμείς, σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, θα κοιτάξουμε αύριο να πάρουμε τη νίκη. Θέλω να καλέσω και τον κόσμο και των Αρχανών που είναι δίπλα μας, αλλά και του Ηρακλείου, τον κόσμο που έρχεται τώρα τελευταία και μας βοηθάει και αυτός, γιατί ο Γιούχτας είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ οργανωμένη και θα είναι πρώτα ο Θεός ο μόνος εκπρόσωπος ο Ηράκλειος στη Β' Εθνική και πρέπει να στηριχτεί αυτή η ομάδα από όλο τον κόσμο, γιατί έχει γη αυτή η ομάδα. Παίζεται κόντρα σε πολύ δυνατές ομάδες, εκπροσωπούν και μεγάλες πόλεις. Στο πρώτο παιχνίδι με την Κοζάνη, κανείς δεν περίμενε, ίσως από την υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον, το Γιούχτα, τον είχαν για μεγάλο outsider. Κάνατε μια νίκη που εντυπωσιάστηκαν πολύ όταν το έμαθαν. Ναι, τα ακούσαμε και αυτό, αλλά εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι τους 3 βαθμούς. Η ομάδα, αν δείτε και σε όλο το πρωτάθλημα, μαζί με τα μπαράτς, έχουμε κάνει 3 ήττες. Που οι 2 γίνανε από λάθη διαιτητών και το ένα προχθές που χάσαμε στα μπαράτς, που δεν πιάσαμε την απόδοση που έπρεπε να πιάσουμε. Λίγο η ατυχία ότι δεν βάλαμε κάποιες ευχέρειες και ήρθε η ήττα. Αλλά πιστεύουμε όλοι, και στους εαυτούς μας και στο προπονητικό team και στη διοίκηση που μας παρέχει τα πάντα, και πιστεύουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε την άνοδο στη Β' Εθνική.